Πάμε φίλες και φίλοι τώρα να δούμε το μαραφέτη μας εδώ πέρα την είδηση που κυριαρχεί στο Sigma Live στην ηλεκτρονική σελίδα. Σχεδόν εξ επαφής με 8 σφαίρες εκτέλεσαν τους 5. 5 δηλαδή, 8 σφαίρες, 3 παραπάνω, έτσι. Μπαμ και κάτω ήταν οι άνθρωποι. Ψάχνουν την άκρη του νήματος της πρωτοφανούς δολοφονίας που συγκλώνησε την Κύπρο. Πρωτοφανές πραγματικά έγκλημα. Ούτε στην Ελλάδα δεν θυμάμαι τέτοια δολοφονία. Τέλος πάντων. Πάμε και στο Business News. Χριστόφιας, η οικονομία πάει καλά, οι τράπεζες έχουν το πρόβλημα. Καλά τώρα. Οκ. Okay. Πού πάει η οικονομία καλά? Άμα το βλέπει ο πρόεδρος, θα το δω κι εγώ. Κυπριακά χαμόγελα για επιλογή Ράπανου. Ραπανάκι ο Ράπανος. Αναθερμαίνονται οι ελπίδες για ring fencing των Κυπριακών. Το δεύτερο θέμα από το In Business News. Αφήνουμε το μαραφέτη και το In Business News και πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε με την εφημερίδα Σημερινή. Σε 4 άξονες έρευνες αστυνομίας για το Μακελιό. Κλειδί το κίνητρο για να εντοπιστούν οι δράστες. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής κινούνται οι έρευνες αστυνομίας για εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας των 5 νεαρών στην Αγία Νάπα. Οι αστυνομικές έρευνες κινούνται σε 4 άξονες, ενώ έχει καθοριστεί το ερευνητικό πλαίσιο εντός του οποίου ενεργούν οι ανακριτές της υπόθεσης. Όπως λέει ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης. Λαμβάνονται και την χάνουν επεξεργασίας πληροφορίες ως προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος. Μελετώνται και αξιολογούνται πληροφορίες που έχουν ληφθεί στο παρελθόν που ίσως βοηθούν συνδέονται με το υποδιερεύνηση έγκλημα. Μελετώνται σοβαρές υποθέσεις που έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν παγκύπρια που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση της δολοφονίας των 5 προσώπων. Γίνονται εντατικά ανακρίσεις και έρευνες ως προς το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας και εντατικοποιούνται οι ανακρίσεις προσώπων σε όλα τα επαρχιακά ΤΑΕ για την υπόθεση αυτή. Παράλληλα, έχουν προσαχθεί για ανάκριση αρκετά πρόσωπα μέλη της φατρίας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, χωρίς έως τη στιγμή να έχει προκύψει οτιδήποτε εναντίον τους. Καταβάλλονται προσπάθειες εξήγησης ο εκπρόσωπος αστυνομίας για να εντοπιστεί πρώτα το κίνητρο, να γίνει συγκεκριμένο όσον αφορά την εγκληματική ενέργεια και κατ' επέκταση να εντοπιστούν οι δράστες. Την ίδια ώρα οι ανακριτές έχουν στα χέρια τους μαρτυρία από τουρίστα που υπέδειξε σε μέλη της δύναμης την ακριβή τοποθεσία όπου οι δράστες, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ανέμεναν και έστησαν καρτέρι στα θύματα τους. Νίκη Ισλαμιστών στην Αίγυπτο. Βλέπετε εδώ πέρα, αλλά αλλάζουν στους δρόμους. Η Κύπρος πληρώνει την ελληνική κρίση. Την Κύπρο παρακολουθούσε το τουρκικό RF4 και Ελλάδα αναβολή για Τρόικα. Ειδήσεις, θέματα από το πρωτοσέλιδο της Σημερινής. Αφήνουμε για τη Σημερινή. Πάμε στον Πολίτη. Μαφιόζικα αντίπεινα βλέπει η αστυνομία. Δύο μάλλον οι επαγγελματίες εκτελεστές, 8 οι μοιραίες σφαίρες. Φόβοι για εκτελέσει Αγία Νάπα και Λευκοσία. Τους γάζουν εξ επαφής από τα ανοιχτά παράθυρα. Δύσκολα αποδεικνύεται το έργο της αστυνομίας να διαλευκάνει το άγριο μακελιό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αγία Νάπα με 5 νεκρούς. Παρόλο που η αστυνομία είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα κίνητρα συνδέονται με τον πόλεμο ηλεκτρονικού τζόγου αλλά και με φατρίες του υποκόσμου της Λευκοσίας και της Αμοχώς του, εντούτοις οι εκτελεστές μάλλον είναι επαγγελματίες και δύσκολα θα εντοπιστούν. Οι ανακριτές αναμένουν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων στα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στη σκηνή καθώς και το αποτελέσμα των βαλιστικών εξετάσεων στους 14 κάλικες. Α, 14 είναι ολοκτό στόχο. Μπερδεύτηκα. Οι ιδιοκτικές αρχές εκφράζουν φόβους για νέο κύκλο αίματος είτε στην Αγία Νάπα είτε στη Λευκοσία, καθώς πιστεύουν ότι οι φατρίες του υποκόσμου που εμπλέκονται στο μακελιό θα θελήσουν να δώσουν συνέχεια στην κόντρα τους. Κατά την νεκροψία στις 5 σωρούς βρέθηκαν 8 συνολικά βολίδες, ενώ υπήρχαν και διαμπερή τραύματα. Άρα 14 ρίφθησαν 8 στόχο. Επαγγελματική εκτέλεση με βολές στο κεφάλι και το στήθος. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι βαλιστικοί έλεγχοι, εν τούτοις οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εκτελεστές ήταν τουλάχιστον 2 και ότι χρησιμοποιήθηκαν 2 όπλα. Η αστυνομία ξεσκονίζει παλαιότερα εγκλήματα προκειμένου να εξιχνιάσει στην υπόθεση. Στα χέρια της σκιοπτικογραφημένο υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Στο ΝΑΤΟ το τουρκικό F4 που καταρρίφθηκε, πορεία από την Κύπρο στη Συρία. Μπούμεραγκ πειθαρχική δίωξη, Γιάννη Σακαλή πήρε τη ρεβάνς. Βρετανία σχέδιο Β' το 2013. Φόρμουλα ανάπτυξης με 120 δις πάει Ολάντ, εδώ η αντιπαθητική. Μαθηματικά θα δοθούν οι μονάδες, εσχροκέρδια κόκκινο στα παράλια, ναρκωτικά υπερεκτίμηση της καταστολής. Εδώ είμαστε. Έφυλε. Εδώ. Εδώ. Μαθηματικά λοιπόν θα δοθούν οι μονάδες, εσχροκέρδια κόκκινο στα παράλια, ναρκωτικά υπερεκτίμηση της καταστολής, Λάρνακα ταυτόχρονα 100 γάμοι, από Κρήτη μας έρχονται οι γήπες, ρήπανση φταίει η σκόνη. Θέματα από τον Πολίτη. Αφήνουμε και τον Πολίτη, πάμε στον Φιλελεύθερο. Τα περιθώρια στενεύουν σε ετοιμότητα για στήριξη από EFSF και αναμονή για διακρατικό δάνειο. Μάχη με τον χρόνο σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης δίνει η Κύπρος, θέλοντας έστω και στο παραπέντε να εξασφαλίσει διακρατικό δάνειο και στη συνέχεια να προσφύγει για οικονομική βοήθεια στο μηχανισμό στήριξης EFSF. Οι Ευρωπαϊκές Αρχές φαίνεται να είναι έτοιμες για την προηγούμενη
από την προηγούμενη Παρασκευή να δεχθούν αίτημα της Λευκωσίας για το μηχανισμό στήριξης και να τρέξουν στη συνέχεια λεπτομέρειες. Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και σήμερα δεν αποκλείεται να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική ορατότητα για το πότε η Κύπρος θα χτυπήσει την ευρωπαϊκή πόρτα για βοήθεια. Μέχρι τις 29 Ιουνίου πρέπει να εξευρεθεί 1,8 δις για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας. Η κυβέρνηση αναμένει από τη Ρωσία χείρα βοηθείας μέσω διακρατικού δανείου, ενώ η ανέβρεση κεφαλαίων έχει επεκταθεί στην Κίνα, εκτιμώντας ότι θα αποτελέσει διαπραγματευτικό ατού για χαλαρούς όρους μνημονίου, κάτι που θα αποδειχθεί στην πράξη. Τα τερτύπια του καιρού. Μπορεί να έβαλε, λέει, ο καιρός στα καλά του, για τα καλά σκοπό να μας τρελάνει με τα τερτύπια του, αλλά δεν φαίνεται να τα καταφέρνει. Οι παραλίες χθες ξεχύλισαν από κόσμο εξού και το φωτογραφικό στιγμιότυπο. Στα δύο μοίρασαν τους μαθητές Τσερίου, παρέμβαση Υπουργού Παιδείας ζητάει σχολική εφορία, η μισή σε γυμνάσιο έξω από την πόρτα τους και η άλλη μισή σε απόσταση 9-10 χιλιόμετρων. Όλες οι μονάδες τους τελειόφυτους, η κρίση δεν πτωεί το ΡΙΚ, εθνική φρουρά, τεό το αθέατο δόρυ των καταδρομών. Επιλέκτο τμήμα, λέει, των ειδικών ομάδων, τα ΤΕΟ, της διοίκησης καταδρομών. Αθόρυβα και μεθοδικά εκπαιδεύεται και ενεργεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε αποστολές σε ολόκληρη τη χερσαία επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευτυχώς κάποιοι δουλεύουν εδώ μέσα. Γεσί, βασικός πυλώνας ο δημόσιος τομέας, όμιλοι των κουνουπιών, η Λαρνακής. Βαστάτε με τα κουνούπια, πάμε και πάνω, Σαλβαδόρ μου. Πόλεμος νονών για κυριαρχία της νύχτας. Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας οδηγούν σε δύο σενάρια, διαβάζουν τα βασικά. Πρώτον, στην προσπάθεια επέκταση των δραστηριοτήτων της πατρίας της αμοχώσεως στη Λευκωσία. Φαίνεται ήρθαν αυτοί εδώ πέρα και θυμόσασταν οι δικοί μας και απαντήσανε. Άκου πώς μιλάμε. Έτσι, αλλά έτσι είναι. Τα διάφορα μέτωπα αντιπαραθέσεων στα οποία δραστηριοποιούνται τα 4 από τα 5 θύματα. Ο τρόπος δράσης των εκτελεστών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου από επαγγελματίες δολοφόνους. Το πέμπτο θύμα του σιγερού εγκλήματος για κακή του τύχη βρέθηκε στο λάθος τόπο το λάθος χρόνο. Ας τα να πάνε. Διαπλεκόμενα συμφέροντα πίσω από την ενψυχρό εκτέλεση των 5 στην Αγία Νάπα, δύο πιθανά σενάρια φωτογραφίζουν ακήρυχτο πόλεμο ανάμεσα στις φατρίες πρωτεύουσας αμοχώς του. Αντίπεινα φοβάται η αστυνομία, έχει καθορίσει πλαίσιο ερευνών ενώ συνεχίζονται οι ανακρίσεις. Προεδρικές εβδομάδα διεργασιών. Μάλιστα. Να δούμε τι άλλο θα δούμε. Φιλελεύθερος αυτά. Αφήνουμε και το φιλελεύθερο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η αλήθεια. Έτοιμο το μνημόνιο για την Κύπρο. Ραγδαίες εξελίξεις. Κυπριακό. Έτοιμα προς το μηχανισμό αμέσως μετά την Ισπανία, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις από Ρωσία και Κίνα. Στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες υπάρχει ήδη προσχέδιο μνημονίου με αυστηρούς όρους δανεισμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπεραισιόδοξη χαρακτηρίζεται η προσδοκία της Λευκωσίας ότι έχει περιθώρια ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Επικίνδυνη η δαιμονοποίηση των τραπεζών. Σχέδιο Ολάνδ για την ανάπτυξη. Παράνομος τζόγος πίσω από τις εκτελέσεις. Αναζητούνται μάρτυρες για το πενταπλό φωνικό. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας μέλη φατριών του παράνομου τζόγου. Λόγω του λάθους δίνονται όλες οι μονάδες των μαθηματικών. Ο Χριστόφιας απέτυχε και τώρα το ΑΚΕΛ λέει πως χρειάζεται ένα μαλά για να τσιμεντώσει το ναι. Το σκίτσο του Γιώργου Μητίδη. Αυτά και από την αλήθεια. Αφήνουμε και την αλήθεια στην άκρη, πάμε στη Χαραυγή. Πόλεμος φατριών για ζώνες επιρροής. Προς συγκεκριμένη κατεύθυνση κινούνται αστυνομικές έρευνες για τη διγερή δολοφονία των 5. Προς συγκεκριμένη κατεύθυνση κινούνται οι αστυνομικές έρευνες για εξιχνίες της γανγκστερικής δολοφονίας 5 νεαρών προσώπων στο κέντρο της Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Χαραυγής, εντατικές έρευνες, ανακρίσεις και πληροφορίες αστυνομίας φαίνεται να ξετυλίγουν το νήμα στο έγκλημα του Σαββάτου και οι ανακριτές πλέον επικεντρώνονται στη διερεύνηση του σενάριου περί ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Χθες ανακοινώθηκε και το αποτέλεσμα της νεκροτομής που ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο θάνατος του Φίλιππου Λουκαίδη, 33 ετών από τη Λευκωσία, Μάριου Καραολίδη, 28 ετών από τη Λευκωσία, Γιώργου Γεωργίου, άλλος Σατανάς, Παναγία μου, 35 ετών από το Παραλίμνη, Τζοτζάουν Καταλικομάντ, 31 ετών και Μαρσέλ Ασιρέλ Κολεάτα, 35 ετών από τη Ρουμανία, οφείλεται σε πολυτραυματισμό και εσωτερική αιμορραγία. Καταναλωτές ζητούν μέτρα, κατά τις εσχροκέρδειες στις παραλίες. Λύθηκε το πρόβλημα στα μαθηματικά, εντάξει άμα το λύσατε. Νυχτοπάπαροι πολλούνται τώρα και στα pet shops. Τι είναι αυτό, ρε. Φιλοσοφική οργάνωση Κιβωτός κάνει λόγο για μεγάλο σκάνδαλο. Θες ένα νυχτοπάπαρο να σου πάρω. Ε? Σαλβαδόρ, ναι. Θες νυχτό πάπαρο? Όχι. Όχι. Όχι, όχι χωρίς το νύχτα. Με το νύχτα, νυχτό πάπαρος. Ναι. Θες? Ναι, ναι, ναι. Ναι, θέλεις να σου πάρω? Ναι. Δύο. Να σου πάρω δύο? Ναι, ναι. Να έχουν παρέα ο ένας τον άλλον? Ναι. Θα σου φέρω? Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και από, από τη Χαραυγή. Αφήνουμε τη Χαραυγή, πάμε στο Goal News. Με τον αέρα των ισχυρών, η νεοφώτιστη στο Champions League. ΑΕΛ περιμένει με αγωνία να μάθει τον πρώτο της αντίπαλο. Στην Ιόν κληρώνεται το ορεκτικό των κυπέλων Ευρώπης 2012-13.
Ανόρθωση και Αποέλ θεωρούνται φαβοροί στο Europa League, αλλά θέλουν να αποφύγουν Σεντ Τζόνσον, Σκωτία, Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, Βουλγαρία, Οσιέκ Κροατία, Χόρντβιντ Ουγγαρία και Σένικα Σλοβακία. Και ποιου θέλουν. Του μισού αποκλείσαν. Δεν του θέλουν. Στην πρίζα για τον Αέλτον, ο Βραζιλιάνος επιθετικός του Αποέλ φιγουράρει στη μεταγραφική λίστα ξένων ομάδων. Σήμερα το πρώτο φιλικό τεστ επί αυστριακού εδάφους με αντίπαλο του Λιούντζ. Αυτά από τον Goal. Αφήνουμε τον Goal News. Πάμε στο Sport Day. Ευρωπαϊκά χτυποκάρδια. ΑΕΛ. Υπάρχουν αρκετές ομάδες προσιτές και οι οποίες δεν προκαλούν φόβο. Ωστόσο, για να μην αυξηθεί το άγχος από τόσο νωρίς, καλύτερα να αποφύγει τις πρωταθλήτριες Ισραήλ Χάποελ, Κυριάτ Σμόνα, Νορβηγία. Τέλος πάντων, από ΑΕΛ ανόρθωση δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας για τις ομάδες στο Europa League, αφού καμία πιθανή αντίπαλος δεν είναι ικανή να τις αποκλείσει, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προετοιμαστούν σωστά και δεν θα δώσουν δικαιώματα. ΑΕΛ, από ΑΕΛ και ανόρθωση μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους στο δεύτερο προκριματικό γύρο σε Champions League και Europa League αντίστοιχα. Αυτά και από το Sport Day. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα εμείς σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω να δούμε τις προεκτάσεις της πενταπλής αυτής φοβερής δολοφονίας ξημερώματα Σαββάτου στην Αγία Νάπα.